Ξέρετε τι πιστεύω ότι συμβαίνει. Εγώ, επειδή είμαι και λίγο ένας άνθρωπος που προσπαθώ να βρίσκω το καλό, ακόμα και εκεί που όλα φαίνονται ότι είναι κακά και άθλια. Προσπάθησε. Θα προσπαθήσω. Από το ύφος καταλαβαίνω ότι εσύ δεν θέλεις να προσπαθήσεις. Θέλω να δω την προσπάθειά σου. Θα πω το εξής. Δεν τη γνωρίζω την Ιωάννα. Δεν τη γνωρίζω καθόλου σαν άνθρωπο. Δεν έχουμε κάνει παρέα, δεν έχουμε μιλήσει, δεν τη γνωρίζω. Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη για την Ιωάννα σαν Ιωάννα Τούνη. Απλά την έχω παρακολουθήσει τόσο όσο μέσα από τα social media της, όπως ο περισσότερος κόσμος. Επειδή λοιπόν δεν τη γνωρίζω, δεν θέλω και να την κρίνω σαν άνθρωπο, γιατί δεν την ξέρω. Πιστεύω ότι δεν είναι ένας κακός άνθρωπος, δεν είναι ένα παλιοκόριτσο. Κάνει αρκετά λάθη πάρα πολλές φορές, γιατί τη διακρίνει μια μετροεπία. Δεν έχει μέτρο στο ότι, δηλαδή μέσα στον ενθουσιασμό της ότι έχω πάρα πολλούς followers και θα κάνω τώρα και ένα story και μετά θα κάνω κι άλλο ένα και μετά θα κάνω γι' αυτό. Παραπάνω παρορμητική από ό,τι θα έπρεπε να είναι και χειρίζεται λίγο λάθος τα social media της. Δηλαδή, αντί να επηρεάσει τον κόσμο σαν influencer σε καλά πράγματα, κάνει μια υπερέκθεση της προσωπικής της ζωής ως μειόφιλη να την κάνει.